Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κοκόλης, ιδιοκτήτης και Managing Director της Wizard, ενός performance-based advertising agency, το οποίο δίνει δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να διαφημιστούν όπως τα μεγάλα brands, αυξάνοντας το awareness και τις πωλήσεις τους. Σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς η σωστή χρήση των data μπορεί να μας βοηθήσει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες των social media και των διαφημιστικών πλατφορμών. Συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε ένα case study για το πελάτη μας Παπάκι, το νούμερο ένα καταχωρητή domain στην Ελλάδα, στον οποίο εφαρμόσαμε μια έξυπνη στρατηγική bidding, αξιοποιώντας τα δεδομένα τα οποία είχαμε στα χέρια μας. Πριν το κάνω αυτό όμως, θα ήθελα να δείξω με ένα διασκεδαστικό τρόπο τι σημαίνει να μην χρησιμοποιήσουμε σωστά τα δεδομένα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, όπως είναι αυτή που διανύουμε, όπου κάθε ένα ευρώ επένδυση πρέπει να αποδώσει τα μέγιστα. Ας δούμε μια διαφήμιση της Adobe, η οποία νομίζω το αποτυπώνει τον καλύτερο τρόπο. The numbers, they keep getting bigger and bigger. Clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir! Somebody, open there! What the? More shifting! I need four trees. Four, please! I'll get you more trees. Hey, take a look at Whippo. Everything you got on Whippo right now. He really loves that thing. Ευτυχώς, στο εξωτερικό δεν χρησιμοποιούν πολύ αντικαταβολή, οπότε μάλλον η χασούρα μετριάστηκε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσουμε, θα σας πούμε, το πρώτο κομμάτι αφορά τη θεωρία, στο δεύτερο κομμάτι αφορά το case study. Θα μιλήσουμε γιατί να αξιοποιήσουμε το machine learning, γιατί να χρησιμοποιήσουμε smart bidding στρατηγικές, πώς το χρησιμοποιούμε και ποιοι είναι οι βέλτιστοι τρόποι. Και μετά θα ακολουθήσει πώς αυτή η θεωρία έγινε πράξη στο case study για το πελάτη μας Παπάκι. Γιατί machine learning, γιατί έχει μέσα artificial intelligence, γιατί πλέον τα data τα οποία δημιουργούνται και οι δυνατότητες των υπολογιστών διπλασιάζονται κάθε 18 μήνες. Είναι τόσο πολλά τα δεδομένα τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε, τα οποία είναι ανέφικτο να γίνουν με ανθρώπινο νου μόνο. Χαρακτηριστικά, η Google αναφέρει ότι δημιουργούνται τουλάχιστον 3 τρίλιον queries στις μηχανές αναζήτησης. Γιατί smart bidding, ουσιαστικά το smart bidding είναι ο τρόπος ο οποίος δημοπρατούμε τις διαφημίσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μηχανών διαφήμισης, του Google, του Facebook και άλλων πλατφορμών. Γιατί μέχρι πρότινος το bidding, αυτή η δημοπρασία της διαφημίσης, ήταν κάτι απλό, θα μπορούσε να γίνει με ένα manual τρόπο. Πλέον συνεχώς προστίθονται νέα signals και νέα data points, δηλαδή ουσιαστικά αποτυπώματα των χρηστών που σερβίρουμε τις διαφημίσεις, όπως είναι η συσκευή στην οποία δέχονται τη διαφήμιση, είναι η ημέρα που δέχονται τη διαφήμιση, είναι η τοποθεσία που δέχονται τη διαφήμιση. Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί είναι αδύνατο από τον ανθρώπινο νου να συνδυαστούν και να σερβίρει στην κατάλληλη στιγμή την κατάλληλη διαφήμιση στον κατάλληλο χρήστη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η χρήση της βοήθειας των μηχανών διαφήμισης για να μπορέσει να είσαι αποτελεσματικός. Εδώ προσπαθούμε να εικονοποιήσουμε πώς αυτά τα αποτυπώματα των χρηστών που σερβίρουμε τις διαφημίσεις ήταν παλιότερα, πολύ πιο απλή η εξίσωση, η συσκευή του, η θέση του, ο χρόνος ο οποίος δεχόταν τη διαφήμιση. Πλέον όλα αυτά πολλαπλασιαστήκαν. Καλούμαστε να συνδυάσουμε πολλούς παράγοντες μαζί, όπως είναι τα δημογραφικά, όπως είναι το είδος συσκευής, όπως είναι ο browser, όπως είναι το operating system και άλλα πολλά. Άρα, είναι αναγκαίο μαζί με την όποια στρατηγική υπάρχει από τον διαφημιζόμενο ή το agency να επωφεληθούμε από αυτές τα έξυπνα τρόπο στόχευσης, γιατί δουλεύεις πιο γρήγορα, σίγουρα σε βοηθάει στο να αναλύσεις τα δεδομένα πιο γρήγορα και να μπορέσεις να είσαι πιο αποτελεσματικός. Πιο έξυπνα, γιατί ο χρόνος που αφαιρώνεις πλέον στο daily optimization μειώνεται, άρα έχεις περισσότερο χρόνο να σκεφτείς πιο στρατηγικά πάνω στις ανάγκες του όποιου πελάτη ή όποιου στόχο έχεις θέσει, και είσαι πιο αποτελεσματικός, γιατί μπορείς να
αξιοποιήσεις σωστά τα δεδομένα τα οποία έχεις στη διάθεσή σου. Σε αυτό το slide προσπαθούμε να εικονοποιήσουμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε δύο ή παραπάνω αποτυπώματα των χρηστών για να σερβίρουμε τις διαφημίσεις. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα συνδυασμό με την τοποθεσία του, το operating system και τη γλώσσα στην οποία έχει ορίσει. Και με βάση αυτό να σερβίρουμε τη διαφήμισή μας. Προσπαθούμε σε τέσσερα απλά βήματα να αποτυπώσουμε ποιο είναι το best practice αξιοποίησης του smart bidding, που μας δίνουν δυνατότητες και το Google και το Facebook. Στην αρχή ξεκινάμε με έναν manual τρόπο να μπιτάρουμε, να δημοπρατούμε τη διαφήμιση. Πρέπει να συλλέξουμε κάποια δεδομένα για να έχει χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να δώσουμε αρκετά data στις μηχανές για να μας βοηθήσουν. Μετά εφαρμόζουμε την κατάλληλη smart bidding στρατηγική, την οποία εμείς κρίνουμε ότι αρμόζει στο συγκεκριμένο project, και μετά από μερικές εβδομάδες αξιολογούμε, αναλύουμε τα δεδομένα και κάνουμε το απαραίτητο optimization. Αυτό ήταν η θεωρία. Πάμε να δούμε τώρα πώς εφαρμόστηκε στην πράξη σε μια πολύ δύσκολη περίοδος όπως αυτή που διανύουμε. Ουσιαστικά, για τον πελάτη μας Παπάκη, δημιουργήσαμε μια σειρά από καμπάνιες στο YouTube Social Network, αλλά και σε display placement της Google, και μέσα από αυτή τη διαδικασία καταφέραμε να κάνουμε κερδοφόρα αυτά τα δύο placements για τον Παπάκη. Βήμα 1. Συλλέξαμε first party data από το CRM του πελάτη. Ουσιαστικά data τα οποία είμαστε σε θέση και επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσουμε για marketing σκοπούς. Αυτά τα data τα συνδυάσαμε με τα third party data από Google Ads και Google Analytics και ουσιαστικά καταφέραμε να βρούμε τους πιο δυνατούς συνδυασμούς αποτυπωμάτων των υπάρχων πελατών μας. Δηλαδή πώς οι υπάρχοντες πελάτες μας, ποια signals, ποιοι συνδυασμοί signals υπάρχουν, οι οποίοι οδηγούν στην αγορά. Ήταν μια πολύτιμη γνώση, την οποία καταγράψαμε και δεν μείναμε μόνο εκεί, απλά μετά αυτά τα είδη segment κοινών τα χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να βρούμε similar κοινά, να διευρύνουμε το pool των κοινών των οποίων έπρεπε να στοχεύσουμε, έχοντας τη γνώση ότι οι συνδυασμοί αυτοί που χρησιμοποιούν αυτά τα νέα κοινά είναι οι σωστοί. Άρα προβλέψαμε ουσιαστικά πώς θα ταρκετάρουμε ένα ευρέως μεγάλο κοινό, γνωρίζοντας με ποιο τρόπο είναι πιο πιθανό να αγοράσουν από το site μας. Μετά από μερικές εβδομάδες, ουσιαστικά αυτά τα segments κοινών τα ταρκετάραμε με ειδικού τύπου καμπάνιες, display και βίντεο, συγκεκριμένα για κάθε segment και αναλόγως στο στάδιο του funnel που βρισκόταν το κάθε κοινό. Άρα ήμασταν 100% στοχευμένοι σε αυτό που θέλανε να ακούσουν από εμάς. Μετά από μερικές εβδομάδες μετατρέψαμε το manual bidding, όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, σε smart bidding, έτσι ώστε να, με τη βοήθεια των μηχανών, αλλά και των δεδομένων που ήδη είχαν συλλέξει, να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Και μετά από 30 περίπου ημέρες, γιατί είχε ένα σημαντικό volume αυτή η καμπάνια, μπορέσαμε να κάνουμε το απαραίτητο optimization και να βελτιστοποιήσουμε το ROI των καμπανιών. Αυτή είναι μια διαδικασία συνεχής, δεν σταματάει, δεν το κάνεις και σταματάει. Είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία σημαίνει ότι σερβίρω διαφημίσεις, αναλύω τα δεδομένα και κάνω το απαραίτητο optimization. Όλη αυτή η ενέργεια ουσιαστικά οδήγησε σε 80% αύξηση των conversion και 200% αύξηση του ROI στις συγκεκριμένες καμπάνιες. Ένα πολύ σημαντικά νούμερα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλα τα brands. Συνοψίζοντας, ουσιαστικά αυτό που κάναμε ήταν να συνδυάσουμε τα first party data με τα third party data, να διαβάσουμε και να εξάγουμε τα segments των κοινών τα οποία ήταν αυτά τα οποία μπορούσαμε να στοχεύσουμε, να σερβίρουμε σε αυτούς συγκεκριμένου τύπου διαφημίσεις, αναλόγως το στάδιο στο οποίο βρισκόντουσαν, και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να κάνουμε αποτελεσματικό upsell σε existing πελάτες, αλλά και να διευρύνουμε το pool των πελατών το οποίο στοχεύαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ουσιαστικά τα data που σας βοήθησαν τόσο πολύ στην προηγούμενη ουσιαστικά καραντίνα, στο lockdown, πιστεύετε τώρα ότι σε ένα ενδεχόμενο lockdown θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα? Ναι, φυσικά, γιατί τα data τα οποία συλλέγουμε ουσιαστικά αποθηκεύονται, να το πούμε έτσι απλά, και όσο περισσότερα είναι, τόσο μεγαλύτερα είναι τα ωφέλη που μπορείς να εξάγεις από αυτά. Άρα ναι, είναι μια κληρονομιά την οποία πατάμε πάνω σε αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.